Κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Καλαφατέλη. Είναι ο Δήμαρχος Διονύσου. Πού βρίσκεστε, κύριε Δήμαρχε, και ποια είναι η εικόνα? Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Λεωφόρο Διονύσου. Ναι. Η κατάσταση δεν μπορώ να πω ότι είναι ελεγχθεί αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν αρκετά αεροσκάφη. Πιστεύω αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και κοπάσει λίγο αέρας όπως αυτή τη στιγμή, θα έχουμε επιτυχία. Είναι ανοιχτή η Λεωφόρος Διονύσου όπου βρίσκεστε, Δήμαρχε? Είναι ανοιχτή. Βεβαίως είναι και η αστυνομία που δεν επιτρέπει σε όλο τον κόσμο να προχωρήσει, γιατί δυσχεραίνεται το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των επίγειων, και των επίγειων δυνάμεων. Ναι. Έτσι. Πόσο μεγάλο είναι το πύρινο μέτωπο, έτσι, για να καταλάβουμε την γενική εικόνα, ναι? Ξεκίνησε από το κημητήριο της Σταμάτας, ναι, μέχρι εδώ τώρα στη Λεωφόρο Διονύσου και λίγο παραπέρα, που μέχρι τη ΡΕΑ, την περιοχή της ΡΕΑ της Ρωσιάς, είναι σίγουρα 4 χιλιόμετρα. Ενιαίο μέτωπο, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, με σημεία, μία από εδώ, μία, πώς να σας πω, όπως πήγαινε η φωτιά, ναι, ενιαίο, με τη φορά του ανέμου. Τι άνεμοι πνέουν στην περιοχή? Αυτό πρέπει υποτίθεται να σταματήσει για, ναι, να δούμε για την πορεία της φωτιάς πώς και τι έγινε, πού ξεκίνησε ακριβώς, ναι, ναι, και τα λοιπά. Καταλάβατε. Εμείς βλέπουμε τώρα όσο μιλάμε μαζί σας και ένα σπίτι βγαίνουν καπνοί από τα κεραμίδια του. Γνωρίζετε τι υλικές ζημιές έχει προκαλέσει ήδη αυτή η πυρκαγιά? Πόσα σπίτια έχουν καεί? Δεν μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητα σε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να σταματήσει φωτιά, να γυρίσουμε. Σας λέω τώρα ότι είναι 4 χιλιόμετρα περίπου στο μέτωπο, όπως το υπολογίζω εγώ έτσι πρόχειρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάμε κυριολεκτικά, όμως και εγώ ίδιος ήμουνα μέσα στις αιστείες. Ναι, ναι. Είδα κάποια στιγμή ότι έφτανε και έκλεισε τα σπίτια η φωτιά. Mm-hmm. Τώρα τι έγινε δεν μπορώ να το ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Το θέμα είναι να σβήσει άμεσα αυτή η πυρκαγιά. Έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι, Δήμαρχε? Ορίστε. Έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι? Έχουν και νοθεί. Έχουμε δώσει από νωρίς και στον οικισμό της Γαλήνης αφενός, και από την άλλη και στον μετά δώσαμε για την ευρύτερη περιοχή του Διονύσου και της Δροσιάς. Μέσω του 112. Πόσο πιθανό με βάση τα τρέχοντα δεδομένα είναι να επεκταθεί η πυρκαγιά και σε άλλες γειτονικές περιοχές, Δήμαρχε? Πόσο πιθανό είναι να επεκταθεί η πυρκαγιά και σε γειτονικές περιοχές? Κοιτάξτε, Άνοιξη, Άγιο Στέφανο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, όπως πάει, έχει κοπάσει λίγο αέρας. Ναι. Δεν έχει τις ρηπές που είχε το αέρα, και επιχειρώντας τα αεροσκάφη, πιστεύω θα έχουμε επιτυχία αποτελέσματα. Μακάρι, μακάρι. Δήμαρχε, να σας αφήσουμε. Έχετε πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας. Εάν έχετε κάτι να προσθέσετε, παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ. Η φωτιά πρέπει να σβήσει τώρα, να τελειώνουμε να ησυχάσουμε όλοι. Έχουν ρηχτεί με τα μούτρα και τα επίγεια και τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι, ναι, γίνεται πολύ καλή δουλειά, ναι, από όλα τα εναέρια, και έτσι όπως πάει θα σβήσει. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, όσο εμείς μιλάμε με τον Δήμαρχο, πώς φούντωσε αυτός ο εφιαλτικός, αυτή η εφιαλτική κατάσταση εκεί στο σπίτι. Δεν μπορείς να δεις τίποτα.